Να συζητήσουμε το θέμα, αυτό το θέμα που παρουσιάσαμε νωρίτερα, και θα καλησπέρισω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Κυριάκο Ιωαννίδη, ο οποίος είναι στέλεχος του ΠΑΜΕ και καθηγητής κοινωνιολογίας. Καλησπέρα και σε εσάς. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Γεωργιάδη, γιατί το τι λέει αυτή η ανακοίνωση, επιστολή του ΠΑΜΕ, το είδαμε, έχουμε και τα βασικά σημεία. Τι λέτε? Να πω ότι εδώ προτιμώ να είμαι περισσότερο με την ιδιότητά μου του ιστορικού παρά του βουλευτού, έτσι. Για να έχουμε και μια ζήτηση και λίγο επιστημονική. Να πω ότι στο Twitter μου, σε λίγο, θα ανεβάσω από τα απομνημονεύματα του Φωτάκου, ο οποίος ήταν ίσια των αγωνιστών και πρωταγωνιστών της Επαναστάσεως, έτσι ώστε να έχουμε και κάποιον που τα έζησε και ήταν εκεί, ακριβώς τη γνώμη του για το ρόλο της Εκκλησίας στην Επανάσταση του 1821. Και εκεί θα διαπιστώσουν οι τηλεθεατές που θα μου κάνουν τιμή να μπουν στο λογαριασμό μου ή όπου αναπαραχθεί για να το δούνε, και αυτοί που δεν έχουν τα βιβλία όπως είχαμε την τύχη να έχουμε εμείς, ότι η περιγραφή από τον αγωνιστή και ιστορικό και παρόντα εκεί, στα γεγονότα για τα οποία εμείς μιλάμε πολύ καιρό μετά, είναι για το πώς οι ιερείς συμμετείχαν στην πρώτη γραμμή του αγώνος, συμμετείχαν πολεμώντας, συμμετείχαν ευλογώντας τα όπλα, συμμετείχαν ενθαρρύνοντας αγωνιστές, και μάλιστα ο αγωνιστής Φωτάκος αισθάνεται ανάγκη να ευχαριστήσει την Εκκλησία και τους ιερείς για αυτή την τρομακτική τους προσφορά. Εσείς το βάζετε ιστορικά. Επίσης να πω. Έχει το ενδιαφέρον το. Εγώ περισσότερο. Επίσης να πω. Ναι. Θα ήθελα να το δούμε λίγο πολιτικά και για το πώς θα το δούμε μετά. Πάμε, ναι. Επειδή έχετε και την φάση από κάτω για το θέμα του πληρώματος και τα αρβανίτικα. Mm-hmm. Ότι πάρα πολλοί αγωνιστές του 21 μιλάγαν αρβανίτικα είναι πολύ γνωστό. Αρβανίτικα μιλάγανε και στην Αττική μέχρι από 100 χρόνια. Πάρα πολλοί αρβανίτες σε άλλες περιοχές που πήγαν αρβανίτες. Όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Διότι οι αρβανίτες, όπως μπορεί να διαπιστώσουν στο βιβλίο του Κώστα Μπύρη, Αρβανίτες, ειδωροί του νεωτέρου ελληνισμού, εκδόσεις Μέλισσα, με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, θα διαπιστώσουν ότι είναι ένα ελληνικότατο φύλλο. Είναι οι χριστιανοί κάτοικοι της σημερινής περιοχής της Αλβανίας, που εξεδιώχθησαν από τους Αλβανούς, οι οποίοι ήταν μουσουλμάνοι. Οι λεγόμενοι Αλβανοί στα κείμενα της εποχής είναι λεγόμενοι Τουρκαλβανοί, έτσι λέγονται. Αρβανίτες και Τουρκαλβανοί μισιούνται θανάσιμα. Τον πατέρα του Κολοκοτρώνη τον σκότωσαν Τουρκαλβανοί, όχι Τούρκοι. Οι Αρβανίτες έχουν τρομερά έντονη εθνική, ελληνική συνείδηση. Κατά συνέπεια, η σχετική αναφορά είναι εντελώς λανθασμένη. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι καθηγητές του ΠΑΜΕ, στη λογική την κομμουνιστική, στη λογική τη διεθνιστική, στη λογική όπου η ύπαρξη του έθνους τους ενοχλεί, απλώς και μόνο προβάλλουν την οπτική γωνία της ιστορίας που καταργεί το έθνος, αλλά αυτή η οπτική γωνία της ιστορίας έχει ιτηθεί και επιστημονικά και ιστορικά. Να ακούσουμε τον κύριο Ιωαννίδη. Ναι, κοιτάξτε, δεν έχουμε καμιά τέτοια αντίληψη ότι το έθνος καταργείται. Αντίθετα. Και μάλιστα και όταν. Η ανακοίνωση σα μιλάει για τάξη. Να τον αφήσουμε να το πει και μετά διάλογο. Κάνουμε ό,τι άλλο. Δεν έχω κανένα θέμα να σα διακόπτω. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Όχι. Θα μπορούσατε να συγκλονίσετε από την κουβέντα και να την κάνουμε, νομίζω. Ωραία. Κοιτάξτε, δεν έχουμε κανένα τέτοιο θέμα, και ήδη από το 2006 με το περίφημο εκείνο βιβλίο της 6ης Δημοτικού, το οποίο εκεί τίθεται ζήτημα περί κοσμοπολιτισμού και κατάργησης εθνών, έτσι δεν είναι, κύριε Γεωργιάδη, περί του συνοστισμού. Της 5ης Δημοτικού ήταν τότε. Της 6ης. Η θέση μας δεν ήταν υπέρ του. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, το κρατούμενο. Αυτό που βάζουμε στην ανακοίνωση δεν είναι κανένα άγχος περί του ρόλου της Εκκλησίας. Γιατί ο Παπαφλέσσας παπάς ήταν, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα λοιπόν, και είναι σαφέστατη η διατύπωση που έχουμε στην ανακοίνωση, μιλάει για το ρόλο της επίσημης Εκκλησίας και ιδιαίτερα του Ιερατείου. Αμφισβητεί κανείς ότι ένα κομμάτι της Εκκλησίας πήρε μέρος στον παναστατικό αγώνα? Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Αφισβητεί όμως κανείς, και ξέρετε κάτι, αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης περί κομμουνιστικής και βιβλιογραφικών πηγών κτλ., ας ψάξει κανείς στο Wikipedia, δεν χρειάζεται να διαβάσει Κορδάτο. Να ρωτήσω πάντως, κύριε Ιωαννίδη, κάτι άλλο που νομίζω είναι περισσότερο πολιτικό, ίσως πιο ουσιαστικό σε αυτή την κουβέντα. Καθηγητές, μέλη του ΠΑΜΕ, βγάζουν μία ανακοίνωση με τη μορφή και επιστολής και τη διανέμουν στους μαθητές. Και μάλιστα ακούσαμε και κάποιους να λένε ότι βεβαίως όταν τύχει τέτοιο πράγμα στην τάξη, λέω αυτά τα οποία πιστεύω. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα ερώτημα. Αφήστε με να το διατυπώσω για να δώσετε την απάντηση. Γιατί το σημαντικό είναι να δοθεί η απάντηση, γιατί το ερώτημα ούτως ή άλλως υπάρχει. Διδάσκει ένας εκπαιδευτικός αυτό που προβλέπεται από τη διδακτέα ύλη του Υπουργείου, δηλαδή αυτό που το οργανωμένο κράτος, εκείνο που τον
πληρώνει κιόλας. Του λέει ότι πρέπει να διδάξει ή διδάσκει αυτό που εκείνος αισθάνεται ότι πρέπει να διδάξει. Θα σας απαντήσω με δύο πλευρές, ας πούμε. Πρώτον, έχουμε απαντήσει με αφορμή ιστορικές επαιτίους άλλες δύο φορές. Και για το Πολυτεχνείο και για την 28η Οκτωβρίου του 1940. Με μια αντίστοιχη επιστολή προς τους μαθητές μας. Mm-hmm. Όπου και εκεί αναδεικνύουμε πλευρές της ιστορίας, καλώντας και τους μαθητές να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Δεύτερον, ένα βιβλίο των μαθηματικών, για παράδειγμα, θέτει κάποια ζητήματα για μαθητές 5ης Δημοτικού, σε μια τάξη 25 ατόμων. Από τους 25 μαθητές, το καταλαβαίνουν οι 5. Οι άλλοι 20 δεν καταφέρουν να πάνε με το ρυθμό. Το βιβλίο λέει συγκεκριμένα ότι πρέπει την επόμενη μέρα να προχωρήσει το κεφάλαιο. Ο δάσκαλος τι πρέπει να κάνει? Καταλαβαίνω. Να πειθαρχήσει στο ρυθμό που του θέτει το σχολικό. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά έχω την εντύπωση ότι ότι το ερώτημα δεν μπαίνει σε αυτή τη βάση. Μάλλον η απάντηση. Άλλο πράγμα είναι ένας δάσκαλος να ψάξει το ρυθμό της τάξης του και ενδεχομένως να τον επιβραδύνει ή να τον επιταχύνει, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης. Και άλλο πράγμα είναι. Αυτή τη διδακταία ύλη που υποχρεούται να διδάξει, να τη διδάξει με έναν άλλο τρόπο. Γιατί στα μαθηματικά που περιγράφεται θα διδάξει το αξίωμα ή το θεώρημα. Θα απαντήσω και σε αυτό. Πάμε σε αυτό. Απλώς σας φέρνω το παράδειγμα για να κατανοήσετε ότι ο εκπαιδευτικός, κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ, έχει ένα καθήκον. Και το καθήκον είναι να διδάξει στα παιδιά την ιστορική αλήθεια. Και θεωρούμε ότι αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Η ιστορική αλήθεια πάντως, και εδώ είναι το ερώτημα, ο κύριος Γεωργιάδης όσο μπορεί να εκθέσει, πρέπει να δούμε ποια θεωρούμε ιστορική αλήθεια. Αυτή Φυσικά. Που υιοθετεί το ελληνικό κράτος, αυτή που θεωρεί μια συνδικαλιστική οργάνωση όπως είναι το ΠΑΜΕ, αυτή που θεωρεί ένα κόμμα όπως μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία ή το ΚΚΕ, κάπου να πρέπει να συμφωνήσουμε αυτό. Σε να κάτι, χωρίς κανένας να απεμπολίσει τις απόψεις του, Φυσικά. Αλλά κάτι κοινό πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά. Φυσικά, πρέπει να συμφωνήσουμε αν υπάρχει ιστορική αλήθεια. Από τη στιγμή που συμφωνήσουμε, να πούμε ότι αυτή πρέπει να διδάσκεται. Καταρχάς, να απάντησε το ερώτημά σου, κύριε Βαγγελάτε. Ο καθηγητής στο σχολείο και ο δάσκαλος είναι υποχρεωμένος να διδάσκει αυτό το οποίο αποφασίζει το ελληνικό κράτος, ασχέτως των δικών του προσωπικών απόψεων. Γι' αυτό και στο άρθρο 16 του συντάγματός μας έχουμε ακριβώς το άρθρο 2, το οποίο λέει ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει την ευθύνη να διαπαιδαγωγήσει τους ελληνόπαιδες τόσο εθνικά όσο και θρησκευτικά. Να τους φτιάξει, λέει, την εθνική και τη θρησκευτική συνείδηση. Άρα, αν το πάμε από τη νομική πλευρά, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Ασχέτως τι μπορεί να πιστεύει κάποιος καθηγητής του ΠΑΜΕ, στο σχολείο δεν μπορεί να διδάσκει αυτά που γράφει η ανακοίνωση. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Πάμε τώρα στην ανακοίνωση, για να μην φύγω. Η ανακοίνωση. Δεν ξέρω το όνομά σας, δεν θέλω να. Κύριε Ιωαννίδης. Συγγνώμη, κύριε Ιωαννίδη. Η ανακοίνωση, κύριε Ιωαννίδη, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι εξαιρετικά προκλητική. Εγώ αντιλαμβάνομαι. Η αλήθεια πάντα είναι. Είστε ο κάτοχος της αληθείας. Δεν την έγραψα. Είστε ο κάτοχος, και μάλιστα ο μοναδικός κάτοχος αληθείας που μπορείτε να την πείτε με τρόπο που να μην φοβάστε και το ότι ενοχλείτε. Νομίζω ότι λίγο υπερβάλλεται. Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά στην επιστήμη, οι απόψεις είναι ένθεν κακήθεν. Ναι, αλλά επιμένω. Έρχομαι όμως. Η αλήθεια είναι μία πάντα. Φυσικά και είναι. Και η αλήθεια είναι ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν μια εθνική επανάσταση. Κύριε Γεωργιάδη, απόδειξη ότι ήταν μια εθνική επανάσταση. Επειδή το είπαμε. Λίγο, μια εθνική επανάσταση και όχι μια ταξική επανάσταση. Γιατί όταν είπα πριν ότι παρουσιάζεται την κομμουνιστική οπτική και είδα ότι λίγο ενοχληθήκατε, εννοώ ότι η βασική σκέψη του κομμουνισμού είναι ότι τα έθνη δεν υπάρχουν, ότι είναι επίπλαστες οδόντες. Δεν θέλω να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Υπάρχουν μόνο ταξικές διαφορές. Υπό την έννοια αυτή, η δική σας ανακοίνωση λέει ότι ήταν ταξική επανάσταση, κύριε ταξικός Γεωργιάδη, αγώνας. Κύριε Γεωργιάδη, δεν ήταν ταξικός, ήταν εθνικός. Κύριε Γεωργιάδη, νομίζω ότι είναι ίσως ακόμα πιο σκόπιμο εδώ, επειδή έχουμε και έναν εκπαιδευτικό που είναι από αυτούς που... Κύριε Ιωαννίδη, πείτε μου για να μην το πω εγώ. Αν εσείς διδάξετε ιστορία, θα διδάξετε την ιστορία αυτή όπως είναι αποτυπωμένη στο βιβλίο ή όπως περιέχεται στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ σήμερα. Θα εντοπίσω τα προβλήματα του αναλυτικού προγράμματος και του βιβλίου και θα καλέσω τα παιδιά να δουν αντίστοιχες βιβλιογραφικές πηγές προκειμένου από μόνα τους να ανακαλύψουν την αλήθεια. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα. Εννοείται να ανακαλύψουν τη δική σας αλήθεια. Αυτό είπατε πριν ίσως αλήθεια. Αντιλαμβανόμαστε ταυτόχρονα ότι είστε εκτός των ορίων των καθηκόντων σας και του όρκου σας στην ελληνική πολιτεία. Γιατί επαναλαμβάνω, η ελληνική πολιτεία, ειδικά σε θέματα που αφορούν την εθνική ταυτότητα,
ειδικά σε θέματα που αφορούν την εθνική ταυτότητα. Και επειδή όπως σας είπα, αυτό είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο θέμα. Έχει λέει και νομική υπόσταση. Δεν επιτρέπει σε κανένα στη σχολική αίθουσα, ενώ αποτελεί σχολικό λειτουργό, να εκφεύγει του βασικού σκοπού της ελληνικής πολιτείας, που είναι η καλλιέργεια της εθνικής και της θρησκευτικής συνειδήσεως. Τι λέτε, κύριε Ιωαννίδη? Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο νομικά. Να μην χάσουμε χρόνο σε και αυτό. Και να συμπληρώσω λίγο το ερώτημα. Να μην χάσουμε χρόνο σε αυτό, γιατί η ουσία είναι αν άλλη. Αν δεν κάνετε αυτό, πρέπει να απολυθείτε για να το καταλάβετε. Αυτό είναι η νομική συνέπεια. Καλή ώρα. Η νομική συνέπεια για καθηγητή που θα πάει σε τάξη και θα πει τα παιδιά, δεν υπήρχε εθνική επανάσταση αλλά ταξική. Δεν πολέμησαν δεν οι Έλληνες, αλλά πολέμησαν δεν διάφοροι δεν μεταξύ τους. Κύριε Γεωργιάδη, δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό, αλλά θέλω να πω, κύριε Ιωαννίδη. Δεν έχετε μπροστά σας ένα ανακοίνωση. Να βάλω το ερώτημα. Δεν είπε αυτό, δεν είπε αυτό, αλλά να το βάλω διαφορετικά το ερώτημα. Και ως πατέρας που στέλνει τρία παιδιά στο σχολείο, όπως πιθανόν λόγω και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης. Αν υπάρχει ένας καθηγητής ιστορίας στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, ο οποίος είναι στέλεχος του ΠΑΜΕ και παραπέμψει τα παιδιά σε πηγές που ενδεχομένως αυτός θεωρεί και πιο ακριβείς. Και πάντα επειδή η επιρροή του καθηγητή ξέρουμε ποια είναι στην τάξη, αυτό θα τους δώσει και μια κατεύθυνση. Όσο και αν τα παιδιά είναι ανεξάρτητα, πάντα ο καθηγητής έχει μεγάλη επιρροή. Εάν την επόμενη χρονιά ο καθηγητής είναι ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία και τους δώσει μια άλλη κατεύθυνση, και αν τη μεθεπόμενη γενιά, την μεθεπόμενη χρονιά, ο καθηγητής είναι ψηφοφόρος οπαδός και δέχεται αυτό που υποστηρίζει η Χρυσή Αυγή και δώσει στα παιδιά μια άλλη κατεύθυνση. Τι παιδιά θα παράξουμε? Κοιτάξτε να σας πω. Πρώτον, μέσα στην κοινωνία υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις πολιτικές. Να φταίνε για το σπίτι του καθενός, στο σχολείο. Αυτές... υπάρχει μια κεντρική γραμμή, ένα κράτος. Όχι, εκεί πρέπει να πάμε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όπως και να είναι, και μέσα στο σχολικό βιβλίο εκφράζονται αυτές οι πολιτικές αντιλήψεις. Μέσα στο σχολικό βιβλίο. Όπως πριν 4-5 χρόνια, πριν 6 χρόνια και εσείς ο ίδιος είχατε, βάζατε ζητήματα για το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση. Έτσι δεν είναι? Προφανέστατα. Τώρα λοιπόν, πού ακούσατε κριτική? Σε ένα σχολικό βιβλίο από το κράτος. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και εμείς. Ένα λεπτό, υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Άλλο η δημόσια συζήτηση που επιβάλλεται να γίνει και άλλο τι γίνεται μες στην τάξη. Μα και μέσα. Κοιτάξτε τώρα, δηλαδή η σχολική τάξη είναι αποκομμένη. Είδα πριν στο δελτίο σας δηλαδή ότι ένα παιδάκι λιποθύμησε στον δρόμο. Αποκομμένη δεν είναι, αλλά άλλο πράγμα είναι. Το σχολικό βιβλίο βάζει ζήτημα να μιλήσει ο δάσκαλος και ο καθηγητής για τον υποσιτισμό. Δεν θα το ανοίξει αυτό ο εκπαιδευτικός? Κύριε Ιωαννίδη, άλλο πράγμα είναι το να υπάρξει και ένα καινούριο ζήτημα όπως τότε με την κυρία Ρεπούση και την ατυχέστατη, ομολογουμένως νομίζω όλοι το έχουμε αναγνωρίσει. Ωραία. Έκφραση, για να μην την πω ανιστόρητη, περί συνωστισμού, για ένα δράμα του ελληνισμού. Ωραία. Και άλλο πράγμα είναι αυτό το οποίο μπορεί να περιγράφεται σαν μια αλήθεια που αφορά την Επανάσταση του 21. Είναι λίγο διαφορετικά ποιοτικά στα ζητήματα. Το ερώτημα, ξέρετε, που μπαίνει. Αν ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με την κομματική ή συνδικαλιστική του ιδιότητα και πεποίθηση, κάνει το μάθημα. Ή αν το κάνει με βάση αυτού του ελληνικού κράτους. Κάντε και εσείς για να απαντήσετε. Να κάνω μια ερώτηση. Κάτι που ούτως ή άλλως γίνεται. Να κάνω μια ερώτηση. Και σας θυμάμαι που το λέτε. Και σας θυμάμαι που το λέτε. Μα κάθε εκπαιδευτικός. Κάθε εκπαιδευτικός. Μπαίνει μέσα στην τάξη, φιλτράροντας μέσα από το μυαλό του αυτά που ξέρει από το πανεπιστήμιο, τα οποία του έχει δώσει ένα συγκεκριμένο σύστημα εκπαιδευτικό και τα μεταφέρει στα παιδιά. Κύριε Ιωαννίδη, μια ερώτηση. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική σήμερα. Επειδή πριν αμφισβητήσατε ότι κατά τη γνώμη μου η ανακοίνωση σας παρουσιάζει την ταξική θεώρηση επαναστάσεως, όταν γράφετε λοιπόν στην ανακοίνωση για το πλήρωμα του Μιαούλη που δεν μίλαγε ελληνικά, αλλά μίλαγε αρβανίτικα κατά τη μεγαλύτερη πλειοψηφία. Είναι ψέματα αυτό, κύριε Γεωργιάδη? Δεν έφτασα στην ερώτηση, το είπα πριν από μόνος μου για το θέμα για τα αρβανίτικα. Για ποιο λόγο το αναφέρετε? Δηλαδή, θεωρείτε ότι αν κάποιος Έλληνας είναι αρβανίτικης καταγωγής, δεν είναι Έλληνας? Είναι όχι, λιγότερο Έλληνας από εσάς, από μένα? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εδώ γιατί το γράφετε? Ναι. Ξέρετε σε ποια ηλικία αναφερόμαστε? Είναι Έλληνες οι αρβανίτες από εσάς? Το ίδιο με εμάς. Είμαστε όλοι Έλληνες δηλαδή. Και αυτοί που είναι καταγωγής αρβανίτικης και αυτοί που είναι καταγωγής γκάγκαρη και αυτοί που είναι βλάχοι. Να συμφωνήσω με εσάς. Είναι ή όχι, πόντι, είναι ή όχι. Να σας απαντήσω. Για το ΠΑΜΕ, λέω, τι είναι? Να σας απαντήσω. Το ΠΑΜΕ δεν είναι κανένας επιστημονικός φορέας για να απαντήσει αν οι αρβανίτες είναι Έλληνες ή όχι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το έθνος, το ελληνικό. Ένα, τώρα λίγο μου το γυρνάτε. Αυτό... Από εκεί που είχατε την άποψη, την ιστορική και την παραθέσατε και δημόσια, τώρα σε ένα άλλο θέμα λέτε δεν είναι για να απαντήσουμε. Γιατί δεν απαντήσατε? Όχι, άλλο λέω. Δεν καταλάβατε. Λέω το εξής, ότι θέλετε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για τους αρβανίτες, αν είναι Έλληνες ή όχι. Αυτό. Εγώ έχω άποψη για τους αρβανίτες. Λοιπόν, την εξέφρασα προηγουμένως. Θα σας πω εγώ πολύ συγκεκριμένα. Να σας απαντήσω για ποιο λόγο το θέτουμε. Ευθέως να σας απαντήσω.
Ευθέως να σας απαντήσω για ποιο λόγο θέτουμε αυτή την πληροφορία. Mm. Πρέπει να την αντιληφθείτε ως πληροφορία από τη στιγμή που και εσείς ο ίδιος τη δεχόσαστε ότι ισχύει. Υπάρχει η μέθοδος της αποκάλυψης. Η μέθοδος της αποκάλυψης σε έναν 15χρονο και 16χρονο, ο οποίος νομίζει ότι ο Έλληνας είναι αυτός μόνο που μιλάει την ελληνική γλώσσα, να σου το πω έτσι λοιπόν, όταν του πεις ότι υπάρχουν ένας άνθρωπος, ένας επαναστάτης όπως ο Μιαούλης, ο οποίος έχει στο πλήρωμά του ανθρώπους οι οποίοι δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα, οι οποίοι όμως πήραν μέρος στην επανάσταση ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό. Είναι Έλληνες. Ανήκουν στο ελληνικό έθνος. Είναι αυτό το πρόβλημά σας. Επιτρέψτε μου μία παρέμβαση. Αυτό που λέτε. Και ο Κοτσαμπάσης εκείνος που είπε καλύτερα, και ο Κοτσαμπάσης εκείνος, ο οποίος ήταν Έλληνας και είπε καλύτερα να έχουμε ραγιάδες τους Ρωμιούς παρά να τους έχουμε ελεύθερους, ήταν Έλληνας. Πάντως, κύριε Ιωαννίδη, να πω το εξής. Με αυτό που λέτε και αναλύετε τώρα, νομίζω συμφωνούμε όλοι για το πλήρωμα του Μιαούλη. Έτσι όπως εγώ το αντελήφθην, και μπορεί εγώ να το κατάλαβα λάθος, διαβάζοντας την ανακοίνωση, ενήχε αμφισβήτηση. Και για μένα και εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν λες το πλήρωμα του Μιαούλη. Δεν μιλούσε ελληνικά και μιλούσε αρβανιτικά. Έτσι όπως το ερμηνεύω, γιατί δεν το λέτε, αλλά είναι ερμηνεία. Για να το κλείσουμε, είναι ότι δεν ήταν Έλληνες. Η δήλωση ενός Κοτσαμπάση που αναφέρεται και μάλιστα στην ανακοίνωση χωρίς πηγή, αλλά εγώ να την δεχθώ ότι μπορεί να υπάρχει. Η ανακοίνωση δεν μπορεί να έχει πηγές. Μπορεί να υπάρχει. Δεν λέω μπορούμε να τρέξουμε σε άρθρα. Ακούστε. Όπως μπορεί να υπάρχει και αντίστοιχη δήλωση ενός τότε παρίκου του χωριού αγρότου. Άλλο λέμε. Όλοι οι κοτσαμπάστες ήταν κατά της Επαναστάσεως και όλοι οι χωρικοί υπέρ της Επαναστάσεως. Όχι. Όχι. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, λοιπόν, ασχέτως κοινωνικής τάξεως, ήταν υπέρ της Επαναστάσεως. Γιατί έγινε Επανάσταση? Για να απελευθερωθεί η Ελλάδα από τον τουρκικό ζυγό. Όχι. Άρα μόνο. Η Επανάσταση είναι εθνική Επανάσταση. Όχι μόνο. Άρα γιατί όλα τα υπόλοιπα που γράφεται είναι εκ του περισσού. Πάμε να διδάξουμε την ιστορία μας σχολείο όπως πρέπει. Ίδιος. Και αφήστε προκλητικές ανακοινώσεις. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ. Πάντως θα σας πω ότι για μένα. Ότι οι ιδέες Ρομπεσπιέρου μας ξυπνήσανε και εννοεί τις ιδέες της αστικής γαλλικής επανάστασης. Το ξέχασα. Για μένα. Συγγνώμη, δεν το σχολίασα. Όχι, αλλά για μένα το μείζον ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Το μείζον ερώτημα δεν είναι οι διαφορές οι ιστορικές που μπορεί να υπάρχουν, που είναι εύλογες και γόνιμες. Και τις ακούμε πάντα με ενδιαφέρον εγώ προσωπικά. Και με προσωπικό ενδιαφέρον. Το θέμα είναι στα σχολιά. Τι διδάσκουμε. Ο κάθε καθηγητής έχει υποκειμενισμό και η ιστορία έχει υποκειμενισμό. Αυτό που αποφασίζει το ελληνικό κράτος. Η ιστορία δεν έχει υποκειμενισμό. Αλλά να εξηγήσω κάτι για να μην το πούμε έτσι. Η ιστορία έχει υποκειμενισμό. Ξέρετε, εγώ τέλειωσα το σχολείο και έδωσα πανελλαδικές με εκείνο το βιβλιαράκι το κόκκινο που κάναμε τότε στην Τρίτη Δέσμη. Επειδή είμαστε συνομήλικοι περίπου, πιθανολογώ, γι' αυτό το λέω. Ξέρουμε λοιπόν και μάθαμε τι υπερήχε. Έχει υποκειμενισμό. Ήταν λίγο κομμουνιστικό αυτό το κόκκινο. Λοιπόν, να έρθω λίγο τώρα στην ουσία. Τα έχει στην Ελλάδα μεταπολιτεύσεως της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς συνέβαιναν και αυτά. Λοιπόν, αλλά να πω όμως και να το ξεκαθαρίσω. Δεν ισχύει η ιστορική άποψη ότι η ηγεσία της Εκκλησίας ήταν αντίθετη. Μη μου το πάτε συνέχεια στην ιστορία. Πολιτικό είναι το ερώτημα. Τι διδάσκει ο καθηγητής στα παιδιά. Την άποψή του ή αυτό το οποίο. Πόσοι αφορισμοί γίνανε. Έγινε από τους μεγαλύτερους κήρυκες επαναστάσεως. Κλείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις.